Θέλετε να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα, την κρατική αεροπειρατεία, τα όσα συνέβησαν. Τσαβούσογλου έρχεται Δευτέρα στην Αθήνα και μετά πάμε στα υπόλοιπα. Όχι. Καταρχάς να πούμε για τα γεγονότα της Λευκορωσίας ότι όντως η ενέργεια της αναγκαστικής προσγείωσης του αεροσκάφους της Ισραήλ Air στο Μίνσκ ήταν μια απαράδεκτη ενέργεια, η οποία όμως δεν μπορεί να κρύψει το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέμβουν ομάς στα εσωτερικά αυτής της χώρας. Και εμείς να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι δεν στηρίζουμε τον Λουκασένκο, όπως και στο παρελθόν δεν στηρίξαμε τον Κατάφη, τον Σαντάντ ή τον Άσαν. Θέση μας είναι ότι ο μοναδικός υπεύθυνος για να επιλέξει το μέλλον του και να καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του είναι ο ίδιος ο λαός της Λευκορωσίας, χωρίς ξένες επεμβάσεις, γιατί είναι γνωστό ότι αυτές οι επεμβάσεις, όπως και στην περίπτωση της Ουκρανίας, υπηρετούν άλλες σκοπιμότητες. Από εκεί και πέρα, αυτές οι δυνάμεις οι οποίες σήμερα έχουν ανέβει στα κεραμίδια και παριστάνουν τους ευαίσθητους για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, είναι οι ίδιοι οι οποίοι έχουν διαμορφώσει ένα ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο που με επίκληση της τρομοκρατίας προβλέπει τέτοιες πρακτικές, αυτές δηλαδή τις οποίες καταδικάζουμε. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, χαρακτήρισε, τον ακούσαμε χθες, σοκαριστική, δίχως προηγούμενο πράξη, την όντως απαράδεκτη ενέργεια της αναγκαστικής προσγείωσης. Τι κάνει όμως ο Πρωθυπουργός? Κάνει πως δεν ξέρει τίποτε για τα σχετικά προηγούμενα των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σαν πράξεις αλλά και σαν αποδοχή πράξεων. Τα γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Υποκρίνεται όμως γιατί θέλει να παραπλανήσει τον ελληνικό λαό. Δηλαδή δεν θυμούνται τα αεροσκάφη, την Ερσία, η οποία φορτωμένη με κρατούμενους τους οποίους είχε απαγάγει για να ξεπεράσει τα δήθεν νομικά κολλήματα συνθήκων ανάκρισης τους γίναγε σε όλο τον κόσμο. Αυτοί έχουν προσγειωθεί και στο ελληνικό έδαφος και έκαναν ανάκρισης και στο ελληνικό έδαφος. Θα ξεχάσουμε το αεροσκάφος του Προέδρου Μοράλες που με την προτροπή των ΗΠΑ η Αυστρία το κατέβασε βία σε αεροδρόμιό της με την υποψία ότι μετέφερε μέσα το Σνόντεν. Άρα λοιπόν τα αναφέρω αυτά για να σταματήσει αυτή η σπέκουλα περί δημοκρατικότητας ή αντιδημοκρατικότητας και ενεργειών, τα οποία λένε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όχι απλά συμμετέχει. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρωτοστατεί στο σχέδιο επέμβασης και αλλαγή καθεστώτος στην Λευκορωσία, υιοθετώντας όλα τα απαράδεκτα προσχήματα, συνεπικουρούμενοι φυσικά από την ανοχή και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή στην Λευκορωσία πρημοδοτούνται νεοναζιστικές οργανώσεις. Το ζήσαμε και στην Ουκρανία με συντονιστή, τον νυν πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τον Πάια. Ποιος Πάια τάραγε υπάρχει στη Λευκορωσία? Κοιτάξτε, η συνάντηση αυτή, αν τελικά γίνει, πρέπει να δούμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνεται. Γίνεται μέσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο συνεχίζονται και μάλιστα εντείνονται οι προκλήσεις της Τουρκίας στον αέρα, στη θάλασσα, σε κάθε επίπεδο, σε δηλώσεις. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσμετρήσουμε. Αν τελικά αυτή η συνάντηση αποσκοπεί στην προετοιμασία της συνάντησης μεταξύ Ερντογάν-Μητσοτάκη στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, αυτό γίνεται ακόμα πιο ανησυχητικό. Γιατί κάθε τέτοια συνάντηση και κάθε τέτοια πρωτοβουλία στις μέρες μας και σε αυτό το επίπεδο γίνεται κάτω από την ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γυρνάνε στο μυαλό μας αναμνήσεις οι οποίες είναι πραγματικά ανατριχιαστικές. Οι υποχωρήσεις της Ελλάδας, οι οποίες έχουν γίνει σε κάθε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μην ξεχνάμε τη Μαδρίτη. Αυτό λοιπόν φοβόμαστε ότι θα γίνει και τώρα. Γιατί ό,τι και αν γίνεται δεν πρέπει να το ξεκόψουμε, να το απομονώσουμε από τους ανταγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή μας. Από την πρόθεση της Τουρκίας ή αν θέλετε από την τάση της Τουρκίας να πατάει σε δύο βάρκες, επιτρέψτε μου την έκφραση, και στη Δύση και στην Ανατολή. Και από τα παζάρια που βρίσκονται σε εξέλιξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες να την κρατήσουν στο δυτικό στρατόπεδο. Όσον αφορά κάποια φράση που ακούστηκε ότι το κουκούε βλέπει φαντάσματα, θα ήθελα να πω το εξής, ότι δεν είναι φάντασμα η πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ στην ατοϊκή αρμάδα
να έρθει να εγκατασταθεί με ψευδεπίγραφες δικαιολογίες στο Αιγαίο δήθεν για τον έλεγχο των ροών, ενώ γνωρίζουμε όλοι ότι αυτή η αρμάδα συνδέει τον στόλο της Μαύρης Θάλασσας με της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν είναι λοιπόν φαντάσματα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Δεν είναι φάντασμα του ΚΚΕ το ότι η χώρα μας έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο αμερικανικό στρατόπεδο που το προετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ, την υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ και την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν αυτά τα, οι εκφράσεις σας μείνουν εκτός συζήτησης, γιατί η ίδια η πραγματικότητα, η ζωή και τη γνωρίζει ο λαός, διαψεύδουν οποιαδήποτε πρόθεση παραπλάνησης.